πράγματι υπάρχουν τέτοια παράπονα τα οποία και εμείς τα έχουμε εντοπίσει και γι' αυτό έχει δημιουργηθεί η συνεργείο το οποίο σε κάθε τέτοια περίπτωση πηγαίνει στον ενδιαφερόμενο, όπως χαρακτηριστικό παράδειγμα ένα τελευταίο δημοσίευμα του Πολίτη που αφορούσε μια κατοικία στο Βροντάδο. Εκεί πολύ γρήγορα το συνεργείο έκανε την αυτοψία και διαπιστώθηκε ότι ο κύριος λόγος αυτής της άσχημης εικόνας είναι το εσωτερικό δίκτυο του σπιτιού. Και με την ευκαιρία που μου δίνεται, το συμπέρασμα στο οποίο έχουμε καταλήξει είναι αυτό, ότι στο 90% των περιπτώσεων, τέτοιων περιπτώσεων, η εικόνα οφείλεται στο εσωτερικό δίκτυο του σπιτιού. Γι' αυτό καλό θα ήταν ο κάθε ιδιοκτήτης, στο μέτρο βέβαια του δυνατού, αν εντοπίσει τέτοια προβλήματα, να μας ενημερώνει και από εκεί και πέρα εμείς να τον κατευθύνουμε. Η ποιότητα του νερού οπότε είναι καλή, δηλαδή γίνονται αναλύσεις, δεν έχει παρατηρηθεί κάποιο πρόβλημα. Η ποιότητα του νερού και των δικτύων και των υδροληπτικών μέτρων ελέγχεται με βάση το προγραμματισμό που υπάρχει εσωτερικά, υπάρχει εσωτερικός έλεγχος και βέβαια υπάρχει και τα δείγματα τα οποία στέλνουμε σε πιστοποιημένα εργαστήρια προκειμένου να επιβεβαιώνουμε αυτό το οποίο και εμείς διαπιστώνουμε εσωτερικά. Το οποίο τι λέει, ότι η ποιότητά μας είναι όπως ακριβώς πρέπει να είναι.